Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Τούρκο Υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε τον Υπουργό Άμυνα Χουλουσία Καρ για την αποτυχημένη επιχείρηση διάσωση στο βόρειο Ιράκ που οδήγησε στο θάνατο 13 Τούρκων εχμαλώτων. Η σχέση μεταξύ των δύο υπουργών είναι τεταμένη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο τη CHP. Ο Σοηλού διατείνεται ότι το Υπουργείο του θα μπορούσε να σώσει του 13 Τούρκου, μεταξύ των οποίων ήταν στρατιώτε, αστυνομικοί και αξιωματικοί των μυστικών υπηρεσιών, που ήταν κρατούμενοι από το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, εάν η επιχείρηση διεξαγόταν από αυτού, ανέφερε υψηλό βαθμό αξιωματούχο του κόμματο τη αντιπολίτευση, CHP. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονό ότι οι δύο υπουργοί είχαν το καθήκον να ενημερώσουν από κοινού το Κοινοβούλιο. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση πιστεύει ότι ο Ακάρ δεν θα μπορούσε να το χειριστεί μόνο του και ο Σοηλού χρειαζόταν από πολιτική άποψη, δήλωσε ο αξιωματούχο. Τόσο ο όσο και ο Ακάρ στι 16 Φεβρουαρίου ενημέρωσαν το κοινοβούλιο τη Τουρκία σχετικά με την επιχείρηση Φιάσκο, που οδήγησε τελικά σε θάνατο του 13 Τούρκου εχμαλώτου που κρατούνται από το ΠΚΚ, όπου δέχτηκαν σκληρή κριτική. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν έλαβε επαρκεί πρωτοβουλίε για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των εχμαλώτων παρά τι πολυάριθμε προσπάθειε τη CHP και του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματο για το θέμα. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, υποβλήθηκαν πολλέ κοινοβουλευτικέ ερωτήσει και οι οικογένειε αυτών που σκοτώθηκαν προσπάθησαν για περισσότερο από πέντε χρόνια να σώσουν του γιου του. Τέλο, αναφορικά με του Σακάρε και Σοηλού, είναι και οι δύο επίδοξοι δελφίνοι για την διάδοχη κατάσταση στο ΑΚΕΠ, όταν ο Ερντογάν αποσυρθεί και αυτό δεν πρέπει να μα διαφεύγει. Ξεχωριστά, ο Σοηλού στι 16 Φεβρουαρίου ισχυρίστηκε ότι μία γυναίκα στέλεχο του HDP επισκέφθηκε πρόσφατα την Κάρα, αλλά απέφυγε να το ονομάσει. Στέλεχο του HDP πήγε στην Κάρα και εμφανίστηκε εκεί. Μπορούμε να σα πούμε το όνομά τη αν ρωτήσετε, είπε ο Σοηλού στο κοινοβούλιο, αλλά αρνήθηκε να δώσει ονόματα σε ερωτήσει δημοσιογράφων. Οι κατηγορίε δίνουν και παίρνουν στην Τουρκία αναφορικά με την επιχείρηση Φιάσκο για την διάσωση των 13 ομήρων. Όπω εκτενώς αναλύσαμε σε χθεσινό άρθρο μα, αυτή δεν ήταν επιχείρηση διάσωση των 13 εχμαλώτων από τι τουρκικέ ένοπλε δυνάμει. Η μεθοδολογία, οργάνωση και εκτέλεση τέτοιου είδου επιχειρήσεων θα πρέπει να διδάσκεται σε παραγωγικέ στρατιωτικέ σχολέ, πράγμα που δεν γίνεται στην Τουρκία. Η οργάνωση και εκτέλεση τη όλη επιχείρηση θα λέγαμε ότι ήταν ερασιτεχνική. Και καταδικασμένη σε αποτυχία, αφού λόγω του όγκου των δυνάμεων που συμμετείχαν σε αυτήν και των πολλαπλών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν, όπω 41 μαχητικά αεροσκάφη, υπτάμενα τάνκερ, πολλά UAV, ελικόπτερα και δυνάμει, αυτή καθ' αυτό η επιχείρηση έχανε το βασικότερο στοιχείο τη προκειμένου να επιτύχει. Αυτό ήταν το στοιχείο του ευνηδιασμού, και συνεπώ θα ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να έχει αίσιο τέλο η επιχείρηση με δεδομένη την αποφασιστικότητα του ΠΚΚ πλέον τον ανωτέρο δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο ίδιος ο Ερντογάν ουσιαστικά υποσχέθηκε στον τουρκικό λαό ότι θα του ανήγγει λευχάριστα νέα σε ομιλία του στις 10 Φεβρουαρίου. Τέλο, ένα άλλο πολιτικό κέρδο για τον Ερντογάν είναι η συσπήρωση του τουρκικού λαού ενάντια σε Ηνωμένε Πολιτείε και Ευρωπαϊκή Ένωση, τι οποίε κατηγόρησε ότι βοηθούν του τρομοκράτε του ΠΚΚ, εν ώψη μάλιστα και τη σημερινή συνόδου του ΝΑΤΟ, όπου αναμένεται να συζητηθούν σοβαρά θέματα και να ληφθούν αποφάσει. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.